Μαραγκός κράτησε την μπάλα μέσα. Μπαίνει στην περιοχή ο Μαραγκός. Παράλληλη παλιά, περνά, γκολ. Ο Ρίσο σκοράρει στο 43ο λεπτό. Ο Ρουανός βάζει την μπάλα στο πλευρό του Γιοργαλίδη. Βλέπετε τι γίνεται, χαλασμός κόσμου στην εξέδρα, τη δυτική. Τον Μαραγκό. Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι. Μέσα φαίνεται να είναι, εν πάση περιπτώσει. Ο Μαραγκός περνά την παράλληλη παλιά, έρχεται από πίσω ο Ρίσο και σκοράρει. Και ενώ θα προσπαθήσει αρκετοί ποδοσφαιριστές εδώ να βρουν την μπάλα, όπως και ο Γοργαλίδης πίσω. Δεν μάρκαρε σωστά ο Πλέτς. Μοσελίν ευτελεί το κόρνερ. Από κοντά γκολ! 1-1 με τον αμυντικό της Λοΐζο τον Καγκογιάννη μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μάκρυνο Μοσελίν. Και ξέφρενη τώρα πανηγυρισμή στην ανατολική κερκίδα. Κάπως έτσι η μπάλα πήγε στα δίχτυα για να γίνει το 1-1. Μπαρούν κάνει παλιά στην περιοχή, κατέβασμα του Ρίσο, ο οποίος ήταν και πέναλτι, δίνοντας πάσα για τον Γαρπόζη. Εδώ, τώρα, τράβηγμα από τη φανέλα, από τον Νικόλα Γεωργίου, υπήρχε παράβαση. Σολομού, Παπακίτα, στον Τορέση, Αργεντινός μέσα, κλείνεται από τρεις ποδοσφαιριστές, κάνει μια καλή κίνηση, το σουτ δεν θα νικήσει όμως τον Γιοργαλίδη. Ρίσο αφήνει στον Παπακίτα, πιέζει ο Απολλώνας, κλείνει την Ομόνια. Αντώνε, σουτ, σκάει μπάλα στα πόδια του Παπακίτα, το σουτ στα δίχτυα. Παίρνει και πάλι το προβάδισμα ο Απολλώνας με τον Ιγυριανό, ακριβώς με τη συμπλήρωση 70 λεπτών. Εδώ η φάση και πάλι με ένα ωραίο ξεπέταγμα του Παπακίτα, ο οποίος απέφυγε την πίεση του Πλέτς πρώτα. Εδώ απέφυγε το μαρκάρισμα του Καγκογιάννη και στέλνει μπάλα στη γωνία του Γιοργαλίδη, γράφοντας το Απόλλων Ομόνια 2-1. Ο Γιοργαλίδης ακούμπησε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Και ενώ είμαστε πλέον στα τελευταία, έχουμε πει στα τελευταία 20 λεπτά. Καφού, ευκαιρία Βατής, δοκάρι μέσα, εκπληκτικό γκολ από τον Βατή μόλις μπήκε στο παιχνίδι. 2-2, θαυμάσιο τέρμα από τον Νεαρό. Ο Καφού έκανε ωραία παλιά. Και ενώ στο αριστερό άκρο το σουτ στην ευθεία, έξυπνο, ωραίο από τον Βατή, στην πέμπτη του συμμετοχή σκοράρει. Τελείω Αργεντινός. Κεφαλιά, γκολ! Από τον Σολομού, εκπληκτικό τέρμα και ο Απόλλωνας και πάλι μπροστά στο σκορ. 3-2. Σκόραρε πριν η αλλαγή του Τούτιτς. Ο Βατής σκοράρει τώρα και η αλλαγή του Μιζράχη, ο Σολομού. Εδώ το γκολ δείτε. Πιο πάνω από το σημείο του πέναλτι. Ψηλά. Ο Γιοργαλίδης έκανε προσπάθεια αλλά χαμηλά έμεινε. Και να η ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Παπακίτα απέναντι στον Κακογιάννη. Παπακίτα κάνει τρίπλες, δοκιμάζει να απελευθερωθεί. Απόκρουσε από τον Γιοργαλίδη σε κόρνερ. Κασέκε. Κεφαλιά, Βασκοσέλος στην κλειστή γωνία. Αποκρούει Βαλόφσκι. Παλιά στην περιοχή. Γίνεται λάθος, ευκαιρία και 3-3 με τον Καϊάφα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καϊάφας σκοράρει. Έδωσε επανάληψη το γκολ. Φαλιά από τον Βασκοσέλος, έρχεται από πίσω και σκοράρει ο Καϊάφας. Καθαρό το γκολ, δεν υπάρχει offside. Καλυπτόμενος ο Καϊάφας προωθεί την μπάλα στα δίχτυα. Η κεφαλιά, μάλλον στην πλάτη εδώ, χτύπησε η μπάλα του Οκαρίδη και κατέληξε στο Καϊάφα που την έστειλε στο κενό πλέον δέρμα. Η Ομόνια έχει κατοχή. Με τον Καφού δίνει στο Βασκορσέλος. Έχει Ομόνια τελευταία επίθεση. Βγαίνει παλιά πίσω Καφού, κεφαλιά στοχή. Θέλω να πω συγχαρητήρια για ποδοσφαιριστές για ένα υπέροχο παιχνίδι απόψε. Δεν κερδίσαμε παιχνίδι μόνο γιατί πρώτο μήχρονο δεν έπαιξαμε. Όμως δεύτερο μήχρονο έδωσαμε όλα και με λίγη τύχη είχαμε ευκαιρία να κερδίσουμε παιχνίδι. Ποδόσφαιρο να δείξω μια φορά μου, καιρό μπορεί να είναι. We play very, very good. We fight and to get goal 1 minute before the end is very, very cruel. Σίγουρα παίξαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πάθος πολύ, παλέψαμε. Αλλά να δεχτείς το γκολ της οφάρης, το καθυστερήσεις, είναι πολύ δύσκολο και σκληρό.